Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Στον πρώτο αγώνα μαζί και πάλι αντίπαλοι και στον τελευταίο. Η εθνική μας χθες αντιμετώπισε την εθνική Πορτογαλίας για δεύτερη φορά. Η Ελλάδα στον τελικό και οι Έλληνες θεοί κατακτούν την Ευρώπη κάνοντας όλους να μιλούν για αυτούς. Η εθνική Ελλάδος, βασίλισσα της Ευρώπης. Ένα με το γαλάζιο του ουρανού έγινε χθες ο ελληνισμός. Και αγγίζοντας το άπειρο μαζί με το όνειρο, έβαψε με άσπρο το χρώμα του, κάνοντας το σήμα του σταυρού, για να γίνει και το απέραντο γαλάζιο του ουρανού μια ακόμη γαλανόλευκη σημαία. Είμαστε πρώτοι, μπράβο στα παιδιά! Είμαστε άξιοι, μπράβο! Ελλάς και τα μυαλά στα κάγκελα! Τα πάντα για την Ελλάδα! Ποτέ άλλοτε η Κομωτινή δεν γνώρισε τέτοια πρωτοφανή λαϊκή συγκέντρωση. Οι γενιές της προσφυγιάς, των ποντίων, των παλινοστούντων έσβηξαν για να πανηγυρίσουν το μεγάλο γεγονός του αθλητισμού, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ποτέ άλλοτε οι Έλληνες δεν έφεραν πάνω τους την ελληνική σημαία. Δεν ένιωθαν αυτή τη μεγάλη ανάγκη να ψάχνουν κάθε στιγμή τον εθνικό ύμνο. Η σημαία ήταν πάντα σύμβολο, ο ελληνισμός έθνος. Τούτος τις ημέρες έγινε ανάγκη, κραυγή, σύνθημα, τηλεφωνικό μήνυμα, email. Ξαναζωντάνεψε ακόμα μέσα από μπλούζες που φορέθηκαν, τατουάζ που πουλήθηκαν από εφημερίδες και άλλα πάλι που γίνηκαν με μπογιές. Χθες βράδυ η Κομωτινή πανηγύρισε. Ο μικρός Σπύρος είχε το δικό του σύνθημα γραμμένο σε ένα κομμάτι χαρτιού. Οι νεολαίοι βάφτηκαν μπλε και όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους σε ένα πανηγύρι χαράς και απελευθέρωσης. Όχι της πόλης του τη φορά ή της χώρας, αλλά της ψυχής που δίψα για να αποδείξει το μεγαλείο του έθνους, τη δύναμή του. Μπορεί να συμφωνούμε με τη δήλωση του δικού μας πλεονόθωνα, Ιότορε Χάγγελ, ότι οι Έλληνες υπερβάλλουν στον ενθουσιασμό και τη λύπη τους, αλλά του διαμηνύουμε, και ο κριτικός δεν είναι της ευγενίας, αλλά της συμπάθειας, ότι μόνο όταν τραγουδάμε μπορούμε να νικάμε. Δεν μπορώ να περιμένω, σήκωσέ το! Το δρόμο τον ξέρουμε πλέον. Τόσες μάχες δώσαμε. Τη μέθοδο ή την τεχνογνωσία την αποκτούμε. Δεν μας απομένει παρά ο καλός συντονισμός, η θέληση για την πολλή δουλειά για τις ακόμη μεγαλύτερες νίκες. Μέχρι το πρωί πανηγύρισαν και οι φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδος από τον νικισμό των Αθήγανων στο τέρμα της Οδού Ανδριανού Πόλεως. Ας παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πανηγύριζαν ως το πρωί και οι φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδος από τον οικισμό των Αθηγάνων στο τέρμα της Οδού Ανδριανού Πόλεως. Ήδη από νωρίς το απόγευμα είχαν εγκαταστήσει μια γιγαντοοθόνη και παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία τον αγώνα. Η νίκη για αυτούς ήταν αναμενόμενη και οι πανηγυρισμοί τους για τη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από το γλέντι που γινόταν στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Η χαρά μετά τη λήξη του αγώνα που σήμανε και την επιτυχία της Ελλάδας δεδομένη, όπως ομολογούν και τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Art Channel. 15.000 Έλληνες παραβρέθηκαν χθες στη Λισαβόνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά. Ανάμεσά τους και πολλοί Κομωτινέοι.
Φωτιά πήρε η Λισαβόνα χθες από τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος που είναι πρωταθλήτρια της Ευρώπης. 25.000 Έλληνες φίλαθλοι ήταν εκεί, ανάμεσά τους και πολλοί κομμωδινέοι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Χαράλαμπος Σαλπικίδης. Εμείς επισκεφθήκαμε σήμερα τον πατέρα του, κύριο Αλέξανδρο Σαλπικίδη, όπου μας μετέφερε το κλίμα που επικρατούσε χθες στην Πορτογαλία. Ο κύριος Σαλπικίδης τόνισε ότι η Πορτογάλη ήταν φιλική με τους Έλληνες, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για τον αγώνα με την Τσεχία, λέγοντας ότι στην παράταση που δόθηκε, οι φίλαθλοι παρότριναν τους παίκτες και βάλανε το αξέχαστο αυτό γκολ. Οι φίλαθλοι δικοί μας ήταν περισσότερο από τους Πορτογάλους. Και πανηγύριζαν περισσότερο, αφού μου λέει κάποια στιγμή πριν πάει στο γήπεδο ότι 25.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε στο κέντρο της Λισαβόνας. Παρόλα αυτά λοιπόν η Πορτογαλία έμοιαζε με την Ελλάδα. Ναι. Ήτανε Έλληνες γεμάτοι. Ναι, και η Πορτογαλία ήταν πολύ φιλική με τους Έλληνες, αφού να φανταστείτε μαζί με τους Έλληνες πανηγύριζαν και αυτοί πριν τον αγώνα. Δηλαδή για την Ελλάδα και μετά τον αγώνα και πάλι ας πούμε οι Πορτογάλοι μαζί με τους Έλληνες. Δεν ξέρω για ποιον λόγο τόσο μεγάλη αγάπη μας έχουν οι Πορτογάλοι. Αυτή εδώ είναι από μια αθλητική εφημερίδα, την οποία ψάξαμε και βρήκαμε και σε άλλες εφημερίδες ήταν. Εδώ είναι στον αγώνα με την Τσεχία. Α. Ναι, την ώρα που μπήκε τον γκολ πρέπει να είναι. Γιατί από ό,τι βλέπω το γιο μου εδώ δεν φαίνεται να βλέπει την κάμερα ότι τον παίρνει ή τον φωτογραφίζει. Και φαίνεται έξαλλος, ας πούμε, από τη χαρά του. Από πίσω τώρα αυτός εδώ πέρα δεν ξέρω, μοιάζει για Έλληνας αυτός με το καπέλο, μάλλον Έλληνα. Τι είναι όλοι Έλληνες εδώ πέρα. Και ειδικά στον αγώνα με την Τσεχία, ο γιος μου λέει ότι στην παράταση λέει, οι φίλαθλοι λέει, παροτρύναν τους παίκτες και δεν μπορούσαν να σταματήσουν με τίποτα. Και κουρασμένοι να ήταν λέει, θα τρέχανε. Τρελή από χαρά οι κομωτινέοι φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδος μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία Κομωτινής. Χαρά οι κομωτινέοι φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδος μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία Κομωτινής. Η νίκη της Εθνικής Ελλάδος ένωσε τους Έλληνες και τους χάρισε για πρώτη φορά τη μεγάλη ικανοποίηση με τον τίτλο της πρωταθλήτριας της Ευρώπης. Η μεγαλειώδης γιορτή που ακολούθησε μιλάει από μόνη της. Άρε μεγάλη Ελλάδαρα! Πείτε μας ένα, κάντε μας ένα σχόλιο. Τι σχόλιο να κάνω, μου λείπουν τα λόγια, τι να σας πω. Ελλάδα, number one. Νικήσαμε, τους φάγαμε. Τους φάγαμε. Η Ελλάδα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί, μπορεί. Έτσι και το κύπελο το πήραμε και το παγκόσμιο θα πάρουμε. Πάμε Λαβάρα! Για την Ελλάδα, ρε καμπονό! Σήμερα μίλησε η καρδιά του Έλληνα και πήραμε το ευρωπαϊκό πανάξια. Πανάξια! Είμαστε πολύ καλύτεροι από τους αντιπάλους μας. Κάποιο τέτοιο δεν στον κόσμο ζωή! Δεν σταματούν να τραβεί το ποτέ. Ένας κράτος που έδειχνε στη ζωή η γη, τι θα πει η γη, και έτσι θα δείχνει μια ζωή και θα είμαστε συνέχεια νικητές. Γιορτάζουμε σήμερα όλοι μαζί, ενθουσιασμένοι, λίγα λεπτά μετά την επιτυχία της Ελλάδος μας, τη μεγάλη νίκη, και όλοι αυτές τις μέρες, ανεξάρτητα από το πόσο ποδοσφαιρόφιλος είναι κανείς, νομίζω ότι είδαμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να ενώνουν τους Έλληνες. Όχι το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο, αλλά μια εθνική επιτυχία, και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και για άλλα γεγονότα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι σήμερα. Θα στήσουμε άγαλμα τρανό για όλους τους παιχταράδες να έρχονται οι γκόμενες να κάνουν μενάδες. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Όλη η Ευρώπη είναι μπλε, πήραμε το ευρωπαϊκό. Αυτά ήταν μερικά από τα συνθήματα που επικράτησαν χθες τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Εμείς, λίγη ώρα πριν μπει το μεγάλο αυτό γκολ, επισκεφθήκαμε μουσουλμανικές καφετέριες, της Κομωτινής, αλλά και το χωριό Καλαμόκαστρο, όπου οι περισσότεροι εξέφρασαν με έντονο τρόπο την επιθυμία τους να νικήσει η Ελλάδα. Τι ομάδα πιστεύετε ότι θα κερδίσει? Πορτογαλία. Το στοίχημα. Έχω παίξει στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα πάρουμε το κύπελο. Ναι, παίζουν καλή, καλή μπάλα παίζουν. Θα το σηκώσουμε σήμερα. Θα το σηκώσουμε το κύπελο. Θα βάλουμε δύο γκολ. Έλα. Πέτα τι θα κερδίσει.
Η Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Το προβλέπουμε. Κάναμε την αρχή. Ναι. Αφού την κάναμε θα το φτάσουμε μέχρι. Ναι, εννοείται. Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό? Είμαστε Ελλάδα αυτό. Πέσουμε καλά. Τι? Πέσουμε καλά, κάναμε την αρχή δηλαδή. Άσε να μιλήσει άλλος. Τους προηγούμενους αγώνες το περίμενες ότι θα κερδίσει η Ελλάδα? Πρέπει να κερδίσει, γιατί θα γίνει 2-4 χιλιάδες ετών αυτών. Θα γίνει διαφήμιση αυτών. Η Ελλάδα φυσικά. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Τους προηγούμενους αγώνες το περίμενες? Το περίμενα πάντα, πάντα, από την αρχή ακόμα. Και να μην νικήσουμε, φτάνει που παίξουμε τελικό. Γομοτινή, από Γομοτινή χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Από τον παππού Μουσταφά. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα κερδίσει? Εμείς πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε εμείς, η Ελλάδα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το είδαμε μέχρι ημίχρονο, πάμε πάρα πολύ καλά. Τους προηγούμενους αγώνες το περιμένατε ότι θα κερδίσει? Όχι, δεν περιμέναμε. Και μας σοκάρισε βέβαια αυτό, όμως πάρα πολύ ωραία είναι. Ευχόμαστε να κερδίσουμε εμείς. Η ελληνική. Δεν ξέρω. Στη Γαλλία, ναι. Όχι, δεν περίμενα. Πιστεύω ότι να κερδίσει η ελληνική ομάδα και θα κερδίσει. Επειδή πιστεύω ότι παίζουν καλύτερα και ελπίζω να κερδίσει. Πρέπει. Είμαι στα 60 λεπτά. Επιστεύω να βάλουμε ένα ακόμα και να τελειώνει. Ωραία, θα καθίσουν πάνω στο γκολ και τελείωσε, δεν είναι. Αφού ένα μηδέν μπροστά είμαστε. Κι άλλο. Δεν χρειάζεται άλλο. Με ένα μηδέν θα καθίσουν. Τους νίκησαν, πάει και. Να γυρίσουμε όμως σελίδα στο δελτίο μας. Συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παραχώρησαν το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής, η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου και ο διευθυντής του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ξάνθος Κώστογλου. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Κομωτινής Τάσο Βαβατσικλή, την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου και τον διευθυντή του Θερινού Κινηματογράφου Ξάνθο Κώστογλου, η οποία αφορούσε τα εγγένεια του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Όασης, καθώς και τη βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης Τρυφερή είναι η νύχτα στα Θερινά Σινεμά. Για τη στήριξη του Δήμου Κομωτινής και της ΔΕΠΑΚ στο θέμα του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου, έκανε λόγο ο κ. Βαβατσικλής, τονίζοντας ότι ο κινηματογράφος έπαιξε μεγάλο και αφυπνιστικό ρόλο ώστε να σταματήσει ο κοινωνικός καταφρονισμός και ο ρατσισμός. Για το θερινό κινηματογράφο, η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΠΑΚ θέλησαν να πλουτίσουν την προσπάθεια με χαρακτηριστικά στοιχεία αναδρομής στο μακρινό και στο πρόσφατο παρελθόν της κοινωνικοπολιτιστικής διαδρομής της Κομωτινής. Την μεγάλη χαρά της εξέφρασε η κυρία Μενεσελίδου, καθώς θα έχει την τιμή να εγκαινιάσει το Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη και αισθάνομαι και ιδιαίτερη τιμή, γιατί έχω την ευκαιρία να εγκαινιάζω ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΚ τον Θερινό Κινηματογράφο της Κομωτινής, αλλά και, το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας. Για την φιλοσοφία του θερινού κινηματογράφου, για τη φιλοσοφία του βιβλίου, τη λογική που κυριάρχησε στο φτιάξιμό του, θα μιλήσει φαντάζομαι μετά ο φίλος, ο Ξάνθος, ο Κώστογλου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την λειτουργία και πρώτα απ' όλα φυσικά τον φίλο τον Ξάνθο, ο οποίος κατέθεσε προσωπική δουλειά, χρόνο, μεράκι και προπαντός τις ιδέες του, για να έχετε εσείς μπροστά σας αυτό το βιβλίο που ξεφυλίσκει, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία για τους κινηματογράφους. Θέλω να ευχαριστήσω τους συγγραφείς που κατέθεσαν τις μνήμες τους, αλλά και την προσωπική τους σφραγίδα στο να φτιαχτεί αυτό το βιβλίο. Το Θανάση του Παντερμένο, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά το στήσιμο του χώρου. Αυτή τη στιγμή είναι στο θερινό κινηματογράφο και δουλεύει το πρωί με τα παιδιά της ΔΕΠΑΚ για να φτιάξουμε ένα χώρο ώστε να θυμίζει αυτό που εσείς, κάποιοι από εσάς ζήσατε και κάποιοι από εμάς
δεν είχαμε τη χαρά να ζήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι ο Δήμος της Κομοτηνής μας δίνει την ευκαιρία να ξαναμπούμε σε εκείνη την εποχή. Η δημιουργία τέτοιων χώρων όπως το Θερινό Δημοτικό Θέατρο αποτελεί ευλογία, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Κώστογλου. Η δημιουργία τέτοιων χώρων ελεύθερων μέσα στην πόλη, όπως είναι το νέο Δημοτικό Θερινό Σινεμά, αποτελεί ευλογία. Και επίσης προβάλλει ως πολιτικό ζητούμενο για μια ανθρώπινη πόλη, για καθαρό περιβάλλον και περισσότερο πράσινο. Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι στην οδό Κωνσταντίνου Τάπα στην Κομοτηνή από την έκρηξη που έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι δηλώνουν ότι σημειώνονται συχνά εκρήξεις στο συγκεκριμένο δίκτυο της ΔΕΗ. Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι στην οδό Κωνσταντίνου Ζάπα στην Κομοτηνή από την έκρηξη που έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι δηλώνουν πως σημειώνονται συχνά εκρήξεις στο συγκεκριμένο δίκτυο της ΔΕΗ, που μάλιστα συχνά συνοδεύονται από καπνούς και φωτιά. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν τα γνωρίζουν ποτέ και περιμένουν πάντα τη ΔΕΗ να επιδιορθώσει το δίκτυο για να επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα στις οικίες τους. Ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής βρίσκεται δίπλα στο τρίτο δημοτικό, όπου το καλοκαίρι παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς και εγκυμονούν πολύ κίνδυνοι από τις εκρήξεις. Με τον ΠΑΜ βγήκαμε έξω, αυτό έγινε, ούτε καπνούς, ούτε φωτιά, δεν είδαμε τίποτα πολύ. Έχετε ρεύμα τώρα στο σπίτι? Δεν έχουμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι. Πολλές φορές έγινε και χειρότερα. Χειρότερα έβγαιναν και φωτιές στα σύρματα και γόταν. Συνέχεια αυρασκυκλώνει και κάνει ζημία. Γιατί δεν το κόβουνε? Τόσα δέντρα έχουν κόψει, αυτό θα πειράξει. Οφείλεται που με τη σημαντική να έχει χαλάει, μπορεί να είναι παλιός δηλαδή, να μην... Πήραμε τηλέφωνο, ξαναέκανε βλάβη και το διορθώσατε, αλλά τώρα δεν ξέρω, δεν είναι και ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω από τι είναι. Έχω τη γνώμη ότι τα δέντρα αυτά εμποδίζουν εκεί πέρα το μηχάνημα να δουλέψει. Όταν φυσά αέρας, βράχει κυκλώνει. Την ώρα που δούλευα, αυτό το μπαμ που έκανε, μόνο που δεν έπεσε κάτω. Το τέτοιο μεγάλο. Για τους στόχους της νέας νομαρχιακής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έκανε δηλώσεις το πρωί ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δημήτρης Κοτσάκης. Τη θέση τους στους νέους παραχώρησε ο Δημήτρης Ερλιάδης, που δεν έθεσε υποψηφιότητα για το νέο προεδρείο της ΝΟΔΕ. Για την εκλογή των τοπικών επιτροπών έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ροδόπης Δημήτρης Κοτσάκης. Ο κύριος Κοτσάκης επεσήμανε ότι στόχος της νέας νομαρχιακής επιτροπής που θα συγκροτηθεί είναι να θέσει στόχους για καλύτερα αποτελέσματα. Μετά την εκλογή των τοπικών επιτροπών έγινε και η εκλογή του Προέδρου και μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την επόμενη Κυριακή 11 Ιουλίου θα ψηφιστούν οι σύνεδροι του κόμματος και κατόπιν προχωράμε στις προτάσεις που θα κατευθούν στο συνέδριο στις 23, 24 και 25 Ιουλίου για το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει στην Αθήνα. Ο σκοπός της νέας νομαρχιακής που θα συγκροτηθεί σε σώμα αύριο, Τρίτη 8 η ώρα το απόγευμα, θα είναι φυσικά να θέσει νέους στόχους για καλύτερα αποτελέσματα στο νομό, για περισσότερη δουλειά, ώστε το μήνυμα που εξέπεψε ο πρόεδρος περί σεμνότητας και ταπεινότητας να γίνει βίωμα πλέον των κομματικών στελεχών και να μπορέσουμε με σωστή δουλειά και υπευθυνότητα να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το νομό μας. Παραχωρεί τη θέση του στους νέους ο Δημήτρης Ερελιάδης, που δεν έθεσε υποψηφιότητα για το νέο Προεδρείο της ΝΟΔΕ. Ο κύριος Ερελιάδης τόνισε πως υπηρετεί την τοπική κοινωνία ήδη ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Μαρόνιας και ως μέλος του Κηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Κάναμε την υπέρβαση και ανατρέψαμε τα πράγματα, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ερελιάδης για την περίοδο που διετέλεσε ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που επισήμανε πως τώρα πρέπει νέα πρόσωπα να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτό το σκοπό. Καλή επιτυχία στο έργο της καινούργιας νομαρχιακής. Εγώ δεν έθεσα υποψηφιότητα γιατί ούτως ή άλλως όργανα της νομαρχίας, στην Νομαρχιακή Συνέλευση πιο συγκεκριμένα, συμμετέχω ούτως ή άλλως σαν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μαρόνιας και σαν εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Συνεπώς θεώρησα ότι θα μπορούσαν να μπουν νέα άτομα στα όργανα της ΝΟΔΕ, για να προσφέρουν και αυτοί από το δικό τους μέρος στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να συγχαρώ και την απερχόμενη ΝΟΔΕ, η οποία ήταν η ΝΟΔΕ πραγματικά η οποία άλλαξε το πρόσωπο στον νομό Ροδόπης. Κάναμε την υπέρβαση, γυρίσαμε τα πράγματα
είτε με πρόεδρο τον κύριο Αθανασιάδη, είτε με πρόεδρο τον κύριο Κοτσάκη. Παρέτηση από την έκδοση της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης για την αγωγή που άσκησε η Μονή Βατοπεδίου, ζήτησαν η Μονή Βατοπεδίου και το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτή η παρέτηση δεν ισχύει ούτε νόμιμα ούτε τυπικά, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης, Γιώργος Πεταλωτής. Αμοιβαία παρέτηση από την έκδοση της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης για την αγωγή που άσκησε η Μονή Βατοπεδίου, διεκδικώντας 27.500 στρέμματα από τον νομό Ροδόπη, ζήτησαν η Μονή Βατοπεδίου και το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτή η παρέτηση δεν ισχύει ούτε νομικά ούτε τυπικά, καθώς είναι διάδικη και άλλα μέρη και ειδικότερα θεσμική φορείς από τον νομό Ξάνθης, τόνισε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης, Γεώργιος Πεταλωτής, που επισήμανε πως όλα γίνονται εγκρυπτό. Το παράπονο του που αφορά την αδράνεια πολιτικών παραγόντων του νομού Ροδόπης εξέφρασε ο κύριος Πεταλωτής, που τόνισε πως δεν πήραν θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχε μια αμοιβαία παρέτηση από την έκδοση απόφασης, δηλαδή και η Ιερά Μονή Βατοπεδίου αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, γιατί αυτή ήταν η αντιδικία, ζητήσαν να μην εκδοθεί η απόφαση. Επειδή όμως υπάρχει μια παρέμβαση θεσμικών φορέων, ιδιαίτερα του νομού Ξάνθης, είναι πλέον διάδικα και άλλα μέρη. Συνεπώς τυπικά και νομικά αυτή η παρέτηση δεν μπορεί να ισχύει. Εκείνο όμως το οποίο μας εγείρει πάρα πολλές αμφιβολίες, τις οποίες προσθέτουμε σε αντιρρήσεις που είχαμε ως δικηγορικό σύλλογο και για άλλα ζητήματα πάνω στο το θέμα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, είναι ότι όλα αυτά γίνανε εγκρυπτό και μάλιστα το Ελληνικό Δημόσιο, από ό,τι μάθαμε, ζήτησε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το εάν μπορεί να παραιτηθεί, να ζητήσει παρέτηση από την έκδοση απόφασης. Το εγκρυπτό εμάς δεν μας εκφράζει καθόλου. Ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα. Θέλουμε διαφάνεια, γιατί αφορά μια πολύ μεγάλη έκταση του νομού Ροδόπης, για την οποία έκταση οι πολίτες του νομού Ροδόπης πρέπει να έχουν λόγο, γιατί έρχεται μετά από εκατοντάδες χρόνια η Ιερά Μονή Βατοπεδίου και πιστεύοντας ότι δικαιούται αυτή την έκδοση, την διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο, βασιζόμενη σε τίτλους που ανάγονται στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και αργότερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τίτλους για μας, για το Δικηγορικό Σύλλογο, ανύπαρκτους. Πιστεύω ότι γίνεται ένα παζάρι εγκρυπτό, το οποίο κάποτε πρέπει να αποκαλυφθεί. Και εδώ θέλω να τονίσω ευθαρσώς, και το είχα στιγματίσει και στις προηγούμενες εξελίξεις που είχαμε όταν συζητούνταν το θέμα στο δικαστήριο, ότι πλέον οι πολιτικοί του νομού Ροδόπης, οι οποίοι δεν έχουν πάρει θέση και δυστυχώς είναι οι περισσότεροι, πρέπει να πάρουν θέση ακριβώς για το μείζον αυτό ζήτημα. Αμέσως τώρα μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τα αστυνομικά συμβάντα μέσα από την ειδική ενότητα του δελτίου μας. Χθες και ώρα μία στην Κομωτινή από άνδρες του τμήματος συνοριακής φυλαξιάς μου συνελήφθη ένας πολίτης Βουλγαρίας γιατί κατελήφθη να έχει επανέλθει παράνομα στη χώρα μας, ενώ είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών. Ο αλλοδαπός, ο οποίος εισήλθε λάθρα στη χώρα μας μέσω της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου με τη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος του από το τμήμα συνοριακής φυλαξιάς μου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ροδόπης. Χθες και ώρα 6 της ΑΠΕΣ Ροδόπης από άνδρες του τμήματος συνοριακής φυλαξιάς Απών συνελήφθη ένας ημεδαπός 36χρονος άνδρας γιατί κατελήφθη να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 24χρονου ημεδαπού κάτοικου Δράμας θερούμενος στην απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδηγού να μεταφέρει 5 πολίτες Κίνας τους οποίους παρέλαβε από την οριστιάδα με σκοπό να τους προωθήσει στο εσωτερικό της χώρας μας. Προορισμό τη Θεσσαλονίκη, έναντι χρηματική αμοιβή στα 300 ευρώ, ενώ στερούνταν νομίμων διατυπώσεων εισόδων και παραμονή. Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του 36χρονου Μεδαπού κατά την ομότυπη σωματική έρευνα που του έγινε. Οι συλληφθέντες και οι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου που συνελήφθησαν στη Δράμα, με τη δικογραφία που σχηματίζει τις βάρους από το τμήμα της Νοριακής Φύλαξης Απών, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ροδόπης. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό καιρό είχαμε σήμερα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και στην Νότια Ευρώπη, όπως βλέπουμε στην εικόνα από το δορυφόρο. Συνέχιση των ίδιων καιρικών φαινομένων προβλέπονται και για τις επόμενες 3 ημέρες με αρκετή ζέστη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το R Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.